κοντά μας από το, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Αντωνιάδης. Για τον κύριο Αντωνιάδη μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Θα πούμε ότι διετέλεσε πρόεδρος της Ευξήνου Λέσκης Φλόρινας για πολλά έτη. Σήμερα ορίστηκε αναπληρωτής στο μεράκι της αγροτικής ανάπτυξης, του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και σε αυτό το τομέα. Και βέβαια υπήρξε και πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας. Κοντά μας επίσης από το Δήμο Φλόρινας είναι ο κύριος Αλεξιάδης Νίκος και ο κύριος Κακτήσης. Σας καλωσορίζουμε και είμαστε χαρούμενοι που είστε μαζί μας. Την Εύξηνο Λέσχη Φλόρινας με τον πρόεδρό της, τον κύριο Αντωνιάδη Τάσο, και τα μέλη του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, το Σύλλογο Ποντίων Κολχικής Αργοναύτες, το Πολιτιστικό Σύλλογο Τροπεούχου Άγιο Γεώργιο, τα παιδιά από τον Άγιο Βορθολομαίο, το Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Λεβέας Αλκιόνη. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας, καθώς κοντά μας αποφασίσαμε σήμερα να παραβρίσκονται δύο μεγάλες προσωπικότητες που έχουν διατελέσει στο μεγάλο ρόλο στο ποντιακό στοιχείο, στη ράτσα αυτή, από τον τομέα της ιστορίας, τον κύριο Φωτιάδη Κωνσταντίνο. Κύριε Φωτιάδη, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που βρίσκεστε, ανάμεσά μας. Και από τον τομέα της μουσικής παραδοσιακής παράδοσης είναι κοντά μας ένας μεγάλος καλλιτέχνης, μεγάλος και σε ηλικία αλλά μεγάλος και σε δυνάμεις, ο κύριος Στέλιος Κεσίδης. Θα ήθελα πριν συνεχίσω να μιλήσω για σας, κύριε Φωτιάδη, να έρθει κοντά μας το πνευματικό σας παιδί, ο Κώστας ο Σεχίδης, να σας προλογίσει. Νομίζω ότι θα το κάνει με μεγάλη ευχαρίστηση και νομίζω ότι και εσείς τον αγαπάτε και βέβαια και αυτός η αγάπη του είναι αμοιβαία. Καλησπέρα σας και από μένα, κυρίες και κύριοι επίσημοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον φίλο μου τον Γιώργο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την πραγματικά μεγάλη τιμή που μου κάνανε για να μιλήσω σήμερα για έναν άνθρωπο που πιστεύω ότι άφησε το στίγμα του σε αυτόν τον τόπο, τον πνευματικό μου πατέρα, τον αγαπητό καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτιάδη. Μία γνωριμία που ξεκίνησε πριν από 20 και πλέον χρόνια και θεωρώ ότι σημάδεψε πραγματικά τη ζωή μου και την επαγγελματική μου εξέλιξη. Θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες γι' αυτόν, δεν θα το κάνω, δεν είναι η στιγμή, υπάρχουν άλλες στιγμές για να αναφερθούμε αναλυτικά στο έργο του. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος, να μην σας στερήσω τη χαρά του χορού. Λίγα λόγια απλά για τον άνθρωπο και πανεπιστημιακό Κώστα Φωτιάδη. Γεννήθηκε το 1948 στο Άνω Ζερβοχώρη Μαθίας από πρόσφυγες γονείς. Το 1966-67 μπαίνει με υποτροφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και συνεχίζει στη συνέχεια τις σπουδές του στο Τύπικε της Γερμανίας και ασχολείται με την ιστορία, αρχαία, ελληνική, νεότερη, ευρωπαϊκή και βαλκανική, καθώς και με την εμπειρική λαογραφία και τις πολιτικές επιστήμες. Στο ίδιο πανεπιστήμιο θα ολοκληρώσει και τη διδακτορική του διατριβή. Το 1989 εκλέχθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου ως λέκτορας της ιστορίας του ελληνισμού της Ανατολής και για μένα η ημερομηνία ορόσημο είναι το 1992 όταν έρχεται στη Φλόρινα και εκλέγεται αναπληρωτής καθηγητής της ιστορίας του νέου ελληνισμού. Από τη στιγμή αυτή ξεκινά
και η ιδιαίτερη σχέση του Κώστα Φωτιάδη με τη Φλόρινα. Δέχτηκε και πραγματικά την αγάπησε όσο κανένας άλλος πνευματικός άντρας μη Φλωρινιώτη. Η πορεία του Πανεπιστημίου πιστεύω ότι ταυτίζεται με τον Κώστα Φωτιάδη. Η παρουσία του βοήθησε τόσο στην εδραίωση όσο και στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας. Η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η ίδρυση του Τμήματος Βαλκανικών που δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον στην πόλη μας ήταν ολοκληρωτικό έργο, πραγματικά έργο ζωής του Κώστα Φωτιάδη. Σε αυτά τα χρόνια έχουν περάσει από τα χέρια του και έχουν εκπαιδευτεί χιλιάδες δάσκαλοι που το θυμούνται με ιδιαίτερη αγάπη για τον ζήλο, τις γνώσεις, την γενναιοδορία και κυρίως για τη μεγαλοψυχία του. Το υπέροχο είναι πως με τους περισσότερους από αυτούς αναπτύχθηκαν σχέσεις πραγματικής φιλίας που κρατούν μέχρι και σήμερα. Όταν κάποια φορά συζητούσαμε στο γραφείο, έλεγα, κύριε καθηγητά, γιατί βοηθάτε αυτόν που καταφέρετε εναντίον σας, εντός εισαγωγικών. Η απάντησή του ήτανε, Κώστα, δεν υπάρχει καλύτερο από το να ειδικεί σε κάποιον για τις ευεργεσίες. Έχει ένα τεράστιο συγγραφικό έργο, το οποίο εστιάζεται σε θέματα ιστορίας και κυρίως σε αυτά που αφορούν τον ποντιακό ελληνισμό, τον παρευξήνιο και τον ελληνισμό της Ρωσίας. Θα χρειαζόμασταν πάρα πολύ χρόνο μόνο για μία απλή αναφορά όλων των τίτλων. Το συνολικό δημοσιευμένο έργο του, μονογραφίες, άρθρα, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, λευκόματα, σχολικά εγχειρίδια, μεταφρασμένο σε πάρα πολλές γλώσσες, ρωσικά, γαλλικά, γερμανικά, ξεπερνά τον αριθμό των 100, ίσως να κάνω και λάθος, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύεται μέσα από το έργο του είναι αυτό το κρυπτοχριστιανό του Πόντου και τον εξισλαμισμό στη Μικρά Ασία, που αποτέλεσε και την τακτορική του διατριβή. Το έργο όμως ζωής του Κωνσταντίνου Φωτιάδη είναι το 14ο της γενοκτονίας των Ελληνών του Πόντου. Αμέτρητα ταξίδια, συζητήσεις, αναζητήσεις, αρχιακού υλικού, χιλιάδες έγγραφα και ντοκουμέντα που αποκτήθηκαν, πιστέψτε με πάρα πολύ μόχθο και απαιτήθηκε πάρα πολύς χρόνος για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Ένα έργο που πραγματικά αποτελεί την ιστορική δικαίωση των Ελλήνων του Πόντου. Η Βουλή των Ελλήνων με απόφαση της 25/1996 αναλάβανε την υποχρέωση για την έκδοση του συγκεκριμένου έργου. Μια υποχρέωση που δυστυχώς δεν τηρήθηκε ποτέ, αλλά ανταυτού εξέδωσε το 2004 μια επιτομή αυτού αποτελείμενη μόλις από έναν τόμο. Μαζί με τον Κώστα Χαραλαμπίδη συνεισέφερε τα μέγιστα στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και όχι μόνο. Ο αγώνας του καθημερινός για να αναγνωριστεί το δικαίωμά μας στη μνήμη. Ένας ακούραστος μαχητής, σας μεταφέρω ένα συνηθισμένο διάλογο ανάμεσά μας που γινότανε κάθε Τετάρτη πριν φύγει από το γραφείο. Φεύγω Κώστα, πάω να προλάβω. Το βράδυ έχω μια ομιλία στη Δράμα, αύριο το πρωί έχω ένα συνέδριο στην Αθήνα και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να πάω το Σαββατοκύριακο στη Γερμανία που με έχει καλέσει η Φωτιακή Νεολαία. Σημείωση, πάντοτε τα κατάφερνε. Απλά άλλαζαν οι ονομασίες των τόπων. Από το 2005 και σήμερα, μέχρι και σήμερα, διοργανώνει την πολυθεματική και πολυμεσική έκθεση με τίτλο «Πόντος δικαίωμα στη μνήμη». Με φωτογραφικό υλικό, δικαστικούς πίνακες, έγγραφα, μαρτυρίες και με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια ιστορίας, ομιλίες, ποντιακή γαστρονομία, χορούς. Η έκθεση αυτή, που αποτελεί μια πρόταση για μια διαφορετική μορφή διδασκαλίας της ιστορίας, με κυρίαρχο στοιχείο αυτό της εικόνας, έχει ταξιδέψει σε δεκάδες ελληνικές πόλεις, μεταφρασμένη στη Ρωσία, στο Καναδά, στην Αμερική. Τελευταία σταθμή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το μετρό στο Σύνταγμα της Αθήνας και η Αμόχωστος στην Κύπρο. Σημείωση του ομιλητή. Από τον πλούσιο αυτό κατάλογο απουσιάζει το όνομα της Φλόρινας. Γιατί άραγε. Σημαντικότατη είναι και η συνεισφορά του στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας με την ίδρυση και λειτουργία ενός από τα πρώτα θεσμοθετημένα εργαστήρια τοπικής ιστορίας και έρευνα στην παιδαγωγική σχολή. Το υλικό που συγκεντρώθηκε τεράστιο και πολύτιμο χρησιμοποιείται σήμερα από το αντίστοιχο μεταπτυχιακό
το οποίο πάλι ιδρύθηκε με τις πρωτοβουλίες και τη συμβολή του κ. Φωτιάδη. Για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία του οργανώθηκαν μεγάλα διεθνή συνέδρια που έδωσαν 3 τόμους με περισσότερες από 2.000 σελίδες τοπικής ιστορίας της Φλόρινας και της Δυτικής Μακεδονίας. Ταπεινή μου άποψη, ο τόμος από το συνέδριο «Αφέια όμαστε 90 χρόνια από την απελευθέρωση της Φλόρινας» θα έπρεπε να υπάρχει και να διδάσκεται σε κάθε σχολείο της Φλόρινας. Ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ο πλέον προβεβλημένος ιστορικός του ποντιακού ελληνισμού, της γενοκτονίας και της μνήμης, όπως ο ίδιος έχει οριοθετήσει, του δικαιώματός μας στη μνήμη, συνεχίζει και θα συνεχίζει να προσφέρει τόσο στον ποντιακό ελληνισμό, όσο και στην αγαπημένη του Φλόρινα. Αγαπητέ καθηγητά, εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία και να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Κύριε Φωτιάδη, όπως καταλαβαίνετε, η αγάπη του Κώστα φαίνεται έκδηλη μέσα από αυτά που σας προσφώνησε. Εγώ απλά θα ήθελα να σας πω ότι να σας πω μερικά λόγια από καρδιάς για ποιο λόγο σας προσκαλέσαμε σήμερα εμείς εδώ. Εμείς είμαστε ένα μικρό σωματείο σχετικά νέο, ο Σύλλογος Παναγίας του Μελάμου Χωρίου. Εγώ υπήρξα και εγώ πνευματικό σας παιδί και εδώ μέσα υπάρχουν και άλλα πνευματικά παιδιά δικά σας, τα οποία σας αγαπούν και ήρθαν να σας δουν. Είναι η γνωστή προσφορά σας στο Πανεπιστήμιο της Φλόρινας και οι αγώνες που κάνατε για την εδραίωση του Πανεπιστημίου εδώ. Καθώς επίσης και το όνομά σας είναι συνυφασμένο πλέον με το Πανεπιστήμιο της Φλόρινας. Καθώς είναι συνυφασμένο και με την τοπική ιστορία και κυρίως με την αυτή που αφορά στον ποντιακό ελληνισμό. Το έργο σας είναι τεράστιο, τόσο το ερευνητικό όσο και το συγγραφικό. Το μεγαλύτερο κομμάτι το αφιερώσατε βέβαια για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Ελπίζουμε να δικαιωθεί η φράση σας ότι κάποια στιγμή οι Τούρκοι θα αναγκαστούν να αναγνωρίσουν την γενοκτονία. Το ευχόμαστε. Είναι γνωστός ο αγώνας σας μαζί με τον κύριο Χαραλαμπίδη τότε, εκείνα τα χρόνια τα παλιά, για την αναγνώριση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα περισσότερα με έχει καλύψει ήδη ο Κώστας. Εγώ θέλω να σταθώ επίσης ότι διατελέσατε στις ανώτερες βαθμίδες του Πανεπιστημίου εδώ με ανώτερη αυτή του κοσμήτωρα. Για μας αποτελείτε μεγάλο κεφάλαιο για όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία και για όλους όσους ασχολούνται με την ποντιακή ιστορία. Κοντά στο όνομά σας βέβαια πρέπει να αναγράφετε πάντα και η αναγνώριση της γενοκτονίας. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι και το σεβόμαστε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε και να είμαστε άξιοι συνεχιστές. Διότι αποτελείται παράδειγμα για όλους εμάς, για όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία. Η αναφορά που έκανε ο Κώστας δεν ήταν τυχαία ότι ασχοληθήκατε με την τοπική ιστορία τόσο της Φλόρινας όσο και της Δυτικής Μακεδονίας για πολλά έτη. Έλα. Με τα συνέδρια που διοργανώσατε, τα 3 συνέδρια που διοργανώσατε, εκεί έγιναν πάρα πολλές προτάσεις. Αυτά είναι βέβαια λεπτομέρειες για τον περισσότερο κόσμο, όμως επί της ουσίας για το Πανεπιστήμιο ήταν ένα μεγάλο βήμα το οποίο το ακολουθούν ακόμα μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Συνεισφέρατε στην ίδρυση του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών και βεβαίως ο αγώνας σας τελευταία για την παραμονή του Πανεπιστημίου εδώ στη Φλόρινα. Θα ήμασταν ευτυχείς αν κάποια στιγμή βλέπαμε το αρχαιακό υλικό το οποίο έχετε εδώ στον νομό της Φλόρινας. Θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Εμείς προσωπικά εκφράζουμε επιθυμία κάποτε να έρθει το αρχείο σας εδώ και να μπορέσουμε να το δούμε. Όλο το αρχαιακό σας υλικό, τις φωτογραφίες, τα απόρριτα έγγραφα τα οποία έχετε στη διάθεσή σας,
πίνακες, μαρτυρίες και όλα αυτά τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι για τον ποδιακό ελληνισμό. Πριν κλείσω την ομιλία μου θα ήθελα να σας πω ότι επάνω σε αυτό το έργο έχουμε ακουμπήσει όλες μας τις ελπίδες στο δικό σας έργο. Υπήρξε και υπάρχει σημείο αναφοράς στο οποίο μπορούμε να σταθούμε και να μιλάμε πλέον για γενοκτονία επίσημα, να μιλάμε για ποδιακό ελληνισμό στο παρεξίνιο, τόσο και στη Ρωσία και στον παρεξίνιο ελληνισμό, να μιλάμε πλέον για δικαίωμα στη μνήμη. Έχουμε δικαίωμα στη μνήμη. Δικαίωμα στη μνήμη δεν έχουμε μόνο εμείς. Δικαίωμα στη μνήμη έχουν όσοι έχουν υποστεί γενοκτονία και κυρίως ο ποδιακός ελληνισμός. Ελπίζουμε ο αγώνας σας κάποια στιγμή αυτός να δικαιωθεί και εμείς να είμαστε συμπαραστάτες και να είμαστε αυτοί που θα θαυμάσουμε πλέον την τελική έκβαση αυτού. Θα ήθελα με δύο λόγια να σας πω ότι η αγάπη μας στο πρόσωπό σας, όπως καταλαβαίνετε, και μόνο που μας τιμάτε, που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας, είναι μεγάλη. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που μας ακολουθεί πάντα σε ό,τι κάνουμε, τους φίλους, τα μέλη του συλλόγου, επίσης όλους όσους συνεισφέραν οικονομικά για την διεξαγωγή αυτού της σημερινής εκδήλωσης. Θα ήθελα τον κύριο Αντωνιάδη να... Κύριε Φωτιάδη, συγγνώμη. Κύριε Φωτιάδη, δύο λόγια. Αλλά και ο Πρόεδρος ήταν υπερβολική στην κριτική που άσκησαν για το πρόσωπό μου, γιατί ξέρω ότι και οι δύο μου αγαπούν. Θέλω όμως να πω ότι μετά τον τόπο που γεννήθηκα 25 χρόνια έζησα σε αυτή την πόλη και τη θεωρώ πλέον ότι είναι και δική μου πόλη. Γι' αυτό και έρχομαι τακτικά και θα έρχομαι. Έκανα αγώνα στο Πανεπιστήμιο να παραμείνει ένα μεταπτυχιακό που έχουμε χωρίς να πληρώνουν οι φοιτητές χρήματα, στο οποίο είπα όσο αντέχω θα έχουμε να κάνω δωρεάν τα μαθήματα και συνεχίζω έτσι να έχω επαφή και με τους εκλεκτούς φίλους που έχω εδώ, γιατί δεν σας κρύβω ότι εδώ είναι η φίλη μου, 25 χρόνια ζούσε σε αυτή την πόλη, δεν ήμουν απλός τουρίστας. Θα ήθελα να πω στον Πρόεδρο, καλωσορίζουμε τον Δήμαρχό μας, θα ήθελα να πω στον Πρόεδρο ότι σε λίγες μέρες ανακοινώνεται η παραχώρηση του στρατοπέδου του Παύλου Μελά για να γίνει το Μουσείο Γενοκτονίας και το Ερευνητικό μου Κέντρο, όπου εκεί θα μαζευτεί όλο το αρχαιακό υλικό. Είναι μεγάλη τιμή για την Φλόρινα, γιατί 1250 ψηφιοποιημένες εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών μας θα υπάρχουν εκεί και εκεί θα φαίνεται ότι ο πνευματικός, θα λέγα, πνευματική δημιουργία, ο πνευματικός καρπός των 25 χρόνων της Φλόρινας, που ήταν κυρίως η ανασχόληση με τον μικρασιατικό ποδιακό και πανεξίδιο ελληνισμό, σε αυτό τον χώρο του Παύλου Μελά, έναν άλλο μαρτυρικό χώρο, το στρατόπεδο αυτό που είχαμε και με τον Εμφύλιο και αργότερα τις διώξεις, και είναι από την φύση του ένας χώρος τοπικής ιστορίας. Εκεί θα διδάσκουμε κυρίως την ιστορία και της Φλόρινας και της ευρύτερης περιοχής. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την αγάπη σας και θέλω να ξέρετε ότι θα είμαι πάντα στο πλευρό σας.
τον κύριο Φωτιάδη. Καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο τον κύριο Βοσκόπουλο. Και από παράληψη κοντά μας είναι και ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο Στάδης. Μας συγχωρείτε για την παράληψη. Κύριε Αντωνιάδη, θα θέλατε κι εσείς. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλή Σαρακοστή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για τα καλά του λόγια και να τον ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παρευρεθώ σε αυτή την πραγματικά αξιόλογη εκδήλωση. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, για πολλωστή φορά σας συγχαίρω και εσάς και τα μέλη της διοίκησης και για αυτή την εκδήλωση και για μια σειρά από εκδηλώσεις. Η Παναγία Σουμελάνα Μοχωρίου είναι ένας φάρος πολιτισμού. Είμαστε περήφανοι για εσάς να θεωρείτε δεδομένη κάθε ηλική και ηθική συμπαράσταση. Σήμερα η σημερινή εκδήλωση όμως έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί τιμάται δύο εξέχουσες προσωπικότητες, η κάθε μια στον χώρο της. Για τον Κώστα τον Φωτιάδη ακούστηκαν πολλά, λίγα σε σχέση με αυτά που έχει να κάνει. Εστιάζω μόνο σε δύο σημεία. Ο αδελφικός φίλος και συμπατριώτης Φλωρινιώτης Κώστας Φωτιάδης έχει προσφέρει τα μάλα στις πανεπιστημιακές σχολές της Φλόρινας. Ως βουλευτής του νομού λοιπόν τον ευχαριστώ και τον συγχαίρω για αυτή τη μεγάλη προσφορά στη Φλόρινά μας. Ο Κώστας Φωτιάδης, ο οποίος είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα του πνεύματος και των γραμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και μας κοσμεί σήμερα με την παρουσία του, έχει προσφέρει πάρα πολλά και έχει αφαιρώσει όλη του τη ζωή και όλο του το έργο στο θέμα της αναγνώρισης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας για τον ελληνισμό, για τον ποντιακό ελληνισμό, αλλά κυρίως για όλη την ανθρωπότητα, γιατί οι γενοκτονίες είναι ένα πανανθρώπινο θέμα. Ως Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργάνου του Ποντιακού Ελληνισμού, τον ευχαριστώ και τον συγχαίρω και είμαστε κοντά του στη συνέχιση αυτού του μεγάλου έργου, όπως σας ανακοίνωσε μέσα από το μεγάλο μουσείο το οποίο πρόκειται σύντομα να λειτουργήσει. Μια άλλη επίσης μεγάλη προσωπικότητα είναι ο μεγάλος, ο μέγιστος, ο λιράρης της καρδιάς μας, ο λιράρης της Εξήνου Λέσχης Φλόρινας, ο λιράρης όλων των Φλωρινιωτών, ο Στήλος, ο Παρπαστήλος, ο Κεσίδης. Τον τιμούμε, τον υπολειπτόμαστε, τον σεβόμαστε. Έχει προσφέρει τα πάντα στα ήδη, τα έθιμα, στις παραδόσεις. Είναι η ζωντανή ιστορία των ηθών, των εθίμων και των παραδόσεων και είναι τιμή μας που είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερε και στην ψυχαγωγία μας και σε όλα αυτά. Και οι δύο αυτές προσωπικότητες πρωτίστως έχουν καταξιωθεί στις συνειδήσεις όλων των συμπολιτών μας. Πρώτοι εσείς τους τιμήσατε και μετά όλοι εμείς. Συγχαρητήρια Παρπαστέλιο, είναι τιμή μου που θα δώσω αυτή την τιμητική πλακέτα. Έλα Χρήστο, αυτές οι τιμές είναι ιστορικές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Έλα, έλα, έλα. Με αυτά τα ολίγα, καλή Σαρακοστή και καλή διασκέδαση σε όλους. Ευχαριστούμε. Όλο το κόσμο που μας θύμισε και ήρθε στο συνεκλήρωση του μας. Κύριε Δήμαρχε, θα μας πείτε δύο λόγια. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι να περάσετε όμορφα. Καλή Σαρακοστή. Να ευχαριστήσω τον Σύλλογο και όλο το Συγχρόνιο για την τιμητική. Την τιμή που μου κάνει να παραβρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, να διασκεδάσουμε όλη αυτή την υπέροχη μέρα. Να συγχαρώ τον Κώστα τον Φωτιάδη, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός ιστορικός. Και στεναχωρέθηκα που έχασα δηλαδή την ομιλία του. Τον έχω παρακολουθήσει σε πολλές διαλέξεις, είναι εξαιρετικός. Έχει γράψει πολλά για τους ποντίους, έχει αγωνιστεί και για τους ποντίους, του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε σε όλους σας, καλή Σαρακοστή χρονιά πολλά και πάλι. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τους καλλιτέχνες που είναι σήμερα κοντά μας.
ξεκινώντας από την κυρία της παρέας, την κυρία Πέλα Νικολαίδου. Τον κύριο Κεμαλατζίδη στη λύρα, τον κύριο Τσιτηρίδη στο τραγούδι και βέβαια με ιδιαίτερη χαρά είναι κοντά μας οι τοπικοί καλλιτέχνες, ο Καρπατζινίδης, ο Νικολάκης στο κλαρινό, ο Παναγιωτίδης, ο Νίκος στη λύρα, ο Ξανθόπουλος, ο Χρήστος στο τραγούδι. Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι σήμερα μαζί μας. Κυρία Νικολαίδου, τα παιδιά εξέφρασαν μια επιθυμία το Τμήμα Νεολαίας. Θέλανε να σας καλωσορίσουν με μια ανθοδέσμη. Ξέρουμε ότι έχετε δεσμούς με Φλόρινα, η αδερφή σας αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα. Ελπίζουμε να περάσουμε καλά. Είτε σήμερα να χορεύουνε, είναι γέννημα θρέμα του Γιώργου του Κεσίδη. Όπως εγώ και εγώ επίσης είμαι χορευδάσκαλος των παιδιών, έχω μάθει από τον Γιώργο να χορεύω. Θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όλα αυτά που βλέπετε, όλο αυτός ο πολιτισμός και αυτά τα παιδιά που έρχονται από πίσω από εμάς, είναι μια δουλειά πολλών ετών του Γιώργου του Κεσίδη και του αξίζει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας τιμήσατε.
μας. Στο σύλλογο έχουμε και δύο νέες βουλιάριδες, τον Παναγιωτήδη τον Σάβρο και τον Ακριτήδη τον Φίλιππο. Επίσης, έχουμε και μια τραγουδίστρια πολύ μικρή, τέταρτη γενιά. Αν θέλει να μας πει ένα μικρό τραγουδάκι. Soy la tarde.